κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα daily vlog. Σήμερα έχω να πάω στην υποδοχή πρωτοετών στο Πανεπιστήμιο. Για όσες δεν ξέρετε, πέρασα στις σύγχρονες ασιατικές σπουδές του Καποδιστριακού στην Αθήνα. Έχω αρχίσει να το ξανασκέφτομαι. Δεν θέλω. Ουσιαστικά έχουμε να πάμε στη βιβλιοθήκη τους, όπου θα μας πούνε διάφορα πράγματα για πρωτοετής. Φαντάζομαι κάτι σαν το Hogwarts, ένα πράγμα στο οποίο απλά εμφανίζεται στο Great Hall και σου μιλάνε για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνεις. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, μάπα όλες οι Πανελλήνιες, δεν χρειαζόταν τίποτα, ούτως ή άλλως τώρα το ξανασκέφτομαι. Φαντάζεστε τι είναι να πηγαίνεις στις Πανελλήνιες, να δίνεις, να περνάς όλο αυτό το άγχος και τώρα που περνάς στο πανεπιστήμιο ξαφνικά να μην θες να πας. Υπάρχει βέβαια αυτό που λένε πάρα πολύ, ότι μόλις τελειώσεις το λύκειο θα θες να ξανάρθεις και θα θες να ξανακάνεις μάθημα. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το outfit για σήμερα. Δεν ξέρω, μοιάζω εγώ τώρα για παιδί πανεπιστημίου. Δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, πείτε μου στα comments, μοιάζω εγώ τώρα για παιδί πανεπιστημίου. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα θα δω το δρομολόγιο των λεωφορείων, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βγω και να περιμένω 20 λεπτά το 20. Η αλήθεια είναι ότι έχω επίσημα τρομοκρατηθεί. Και αν και εμφανισιακά είμαι έτοιμη να πάω, δεν υπάρχει θέμα. Ψυχικά έχω τρομοκρατηθεί πάρα πολύ άσχημα. Το λεωφορείο θα φτάσει σε 9 λεπτά περίπου, το οποίο σημαίνει ότι έχω πάρα πολύ χρόνο να αγχωθώ μόνη μου. Pray for me, guys. I'm gonna die today. Αν δεν δείτε άλλο βίντεο στην επόμενη εβδομάδα, σημαίνει ότι ψόφια. Hey guys, νομίζω ότι το βρήκα. Περιπτώσεις που ότι χρειάστηκα GPS για αυτό το πράγμα, αλλά πραγματικά δεν ξέρω πού είμαι αυτή τη στιγμή. Oh my god. Φρικάρω. Έχω αρχίσει να φρικάρω πάρα πολύ. Μη σου το κάνω είναι αυτό. Θέλω να πάω σπίτι μου. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε, συνάντησα κάτι κουκλάρες. Από εδώ η Στέλλα. Από εδώ η Ελετίνα, καλέ. Μια παράξενη κυρία. Και κάπου είναι και η Αλεξάνδρα. Πού είναι η όμορφη Αλεξάνδρα? Να και η όμορφη Αλεξάνδρα. Πιο μπροστά είναι ο Κωνσταντίνος. What up? Μόλις τελειώσαμε τη βιβλιοθήκη, έχουμε όλοι τις ίδιες παράξενες απόψεις. Μας δώσανε ένα χαρτί. Ναι, είναι πολύ παράξενη βιβλιοθήκη. Είναι μεγάλη βέβαια, αλλά θα προτιμούσα λίγο. Όχι, με λίγα λόγια. Είναι που θέλω. Με βιβλία όμως. Τώρα πάμε να φάμε. Ναι, μπλέξατε με YouTuber. Sorry, not sorry. Bubble Tail. Όχι, Bubble Tail. Savage. Την ακούσατε, δεν ξέρετε που. Λοιπόν, πόσες φορές θα έρθουμε στη βιβλιοθήκη, τόσες φορές θα έρθω στον Παύλο. Ωραία. Ναι, έτσι. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε, δηλαδή. Να σχέδιο. Να λέμε. Bye! Θα τα πούμε την Τρίτη. Σίγουρα όχι τη Δευτέρα. Γιατί εγώ το κοιτάω. Τρίτη. Οκ, εντάξει. Αυτό η ώρα να σχολεί. Άντε, τα λέμε. Wow, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία σήμερα. Λοιπόν, τελειώσαμε με το γυμναστήριο. Εγώ δηλαδή προσωπικά τελείωσα. Δεν έγινα τόσο όμως και μας τις προηγούμενες φορές. Ελπίζω απλά να είναι ο καιρός, επειδή είναι πάρα πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Εντάξει, είναι decent. Αυτή τη στιγμή η μαμά μου πήγε να πάρει γάλα και εγώ κάθομαι στο αμάξι και κάνω edit τα προηγούμενα βιντεάκια. Λοιπόν, μόλις τελείωσα το παγωτό, το οποίο, guys, ήταν Twix και Bueno. Φαντάζεστε κόλαση. Τώρα πάω να πάρω τη Χαρούλα και τη Σοφία, οι οποίες ήταν στο προηγούμενο vlog μου. Τις οποίες πλάκα δεν σας τις είχα συστήσει. Αλλά θα σου πάω να τις πάρω τώρα και μετά θα πάμε στην πρόβα. Τι ωραία θα περάσουμε. Hey guys, είναι περίπου 1:30 ώρα το βράδυ.
Εν τέλει πήγα στη φίλη μου, στο νέο κόσμο, η μητέρα της είχε γιορτή και καθίσαμε εκεί πέρα ένα 2 ώρο να κράξουμε, να κουτσομπολέψουμε και τα λοιπά. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω είναι να κοιμηθώ. Εν τέλει λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι και θα τα πούμε στο επόμενο. Peace out, potato face, jelly beans!